Η χώρα μας είναι δυστυχώς πρωταθλήτρια στη χοντρική τιμή ρεύματος στην Ευρώπη. Και η μόνη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που μετακυλεί το κόστος κατά 100% σχεδόν στον καταναλωτή. Το κόστος των ουρανοκατέβατων κερδών και της εσκροκέρδειας παραγωγών και παρόχων ρεύματος. Σήμερα επισκέφθηκα το Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας, διότι πήρε μια πρωτοβουλία μαζί με άλλους δικηγορικούς συλλόγους να προσφύγουν στη δικαιοσύνη για την λεγόμενη ρήτρα αναπροσαρμογής. Αυτό το τέχνασμα που αυξάνει, διπλασιάζει, τριπλασιάζει τους λογαριασμούς ρεύματος στον καταναλωτή. Η ρήτρα αναπροσαρμογής είναι παράλογη, είναι και παράνομη. Είναι ένα τέχνασμα για να μετακυλίεται όλο το κόστος στον καταναλωτή και οι πάροχοι και παραγωγοί να μην έχουν κανένα ρίσκο επιχειρηματικό. Η έκβαση της υπόθεσης αυτής στα δικαστήρια είναι η κρίσιμη μάχη για τον καταναλωτή το επόμενο διάστημα. Αύριο θα πάρουμε πρωτοβουλία, καταθέτοντας νομοθετική τροπολογία, η οποία θα δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να μην πληρώσουν τη ρήτρα αναπροσαρμογής μέχρι ότου κριθεί η νομιμότητά της στα ελληνικά δικαστήρια. Και καλούμε την κυβέρνηση να σταματήσει να σφυρίζει αδιάφορα και όλα τα κόμματα να στηρίξουν αυτή την πρωτοβουλία. Ζούμε σε ένα κράτος δικαίου, σε μια ευνοούμενη πολιτεία και δεν μπορεί παράλογες και παράνομες πρακτικές να επιβαρύνουν τον πολίτη σε σημείο που νοικοκυριά και επιχειρήσεις σήμερα να έχουν υπαρξιακό πρόβλημα. Διότι η ρήτρα είναι μεγαλύτερη σε πολλές περιπτώσεις από ότι ο μισθός και η σύνταξη. Και όταν νοικοκυριά και επιχειρήσεις δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα, τότε οι νόμοι πρέπει να εφαρμοστούν. Αυτή την πρωτοβουλία λοιπόν του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας και άλλων δικηγορικών συλλόγων, της Ενώσεως Καταναλωτών, της ΕΚΠΙΖΟ, στηρίζουμε και αυτή την πρωτοβουλία να φέρουμε το θέμα στη Βουλή και να δημιουργήσουμε ένα νομοθετικό πλαίσιο προστασίας των πολιτών το επόμενο διάστημα θα είναι που θα δώσει τη δυνατότητα να ξεφύγουμε από αυτή την τρομακτική πίεση που απασχολεί σήμερα το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας σε σχέση με τους υπέρογκους λογαριασμούς.